Γεια σου, το Ξώτη! Καλώς ήρθες στο εβδομαδιαίο Energy Focus, όπου θα δούμε την ενέργεια στο προσφατό σου παρελθόν, παρόν και μέλλον. Και σε αυτό το σημείο, το Ξώτη μου, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πώς θέλεις, αγάπη μου, να ονομάσω αυτό το διάβασμα? Τρεις λαλούν και δυο χορεύουν. Τι συμβαίνει στη ζωή σου? Δεν έχω καταλάβει Χριστό, ξεκάθαρα. Θα σας πω ότι βλέπω ενεργειακά, παίζει να μην έχω και παραδείγματα να πω πραγματικά. Και από εκεί και πέρα θα μου πείτε εσείς αν εφάπτεται η ενέργεια, τέλος πάντων, που είδα εγώ με αυτά που ζείτε, εντάξει. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω το πρόσφατο όσο παρελθόν το ξωτάκι μου, όπου βλέπω ότι κάποια το ξωτάκια, παιδιά, υπήρχε ένα άτομο στο πρόσφατο παρελθόν που ήταν πολύ ξεχωριστό για εσάς. Πάρα πολύ ξεχωριστό. Ζήσατε κάτι με αυτό το άτομο. Είτε ήταν μια γνωριμία, είτε ήταν μια ανταλλαγή απόψεων, είτε ήταν και σχέση. Που ήταν κάτι πολύ, πολύ ξεχωριστό. Βλέπω σοβαρή ψυχική σύνδεση με αυτό το άτομο. Για κάποιους από εσάς αυτό το άτομο ήταν τύπου αδερφή ψυχή. Μη σου πω και άλλα πράγματα. Βλέπω σε έτρωγε πάρα πολύ η σκέψη αυτού του ατόμου. Ανέλυες τα πράγματα που αφορούσαν αυτό το άτομο. Ίσως να υπήρξε και μια διακοπή στην επικοινωνία για κάποιους, παιδιά. Και να περιμένετε να δείτε τι θα γίνει με αυτό το πράγμα, πότε θα στείλει, για παράδειγμα, κτλ. Όμως για πολλούς δεν ήταν διακοπή στην επικοινωνία, αλλά πιο πολύ μια κάπως... Έβλεπες τη ζωή σου να εξελίσσεται μπροστά σου. Δηλαδή κάπως είχες πάρει μια πιο παθητική στάση. Τέλος πάντων, τα σίγουρα δεδομένα που μου δίνει για το πρόσφατο παρελθόν είναι πρώτον η ύπαρξη κάποιου ατόμου που πραγματικά σε έκανε να αισθανθείς κάτι που δεν φανταζόσουν ότι θα έχεις αισθανθεί, ότι θα αισθανόσουν ποτέ, όμως η ύπαρξή του είτε σε πρακτικό είτε σε πνευματικό επίπεδο, δηλαδή τον έχεις γνωρίσει, ας πούμε, ή τα έχετε μπορεί επίσης. Όμως, αυτό αποτελούσε τεράστιο λόγο για ανάλυση. Θα μπορούσε αυτό να συμβαίνει γιατί το άτομο αυτό μπορεί να ήταν παντρεμένο ή να είχε κάποια άλλη σχέση ή εσύ να είχες κάποια άλλη σχέση κτλ. Θα μπορούσε όμως να συμβαίνει και για άλλους λόγους, όπως παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι μεγάλη απόσταση μεταξύ σας ή μεγάλη διαφορά ηλικίας ενδεχομένως. Βλέπω ότι υπήρχε κάτι αντισυμβατικό για κάποιους ανάμεσα σε εσάς και αυτό το άτομο. Μπορεί να είχατε τελείως διαφορετικές απόψεις για τη ζωή, δεν ξέρω, αλλά κάπως βλέπω ότι κατά τα άλλα κάτι σας ένωνε και σε συναισθηματικό και σε ψυχικό και σε σεξουαλικό, παύλα ερωτικό επίπεδο. Εντάξει. Τώρα, όσον αφορά το παρόν σου, το Ξώτη, τα πράγματα περιπλέκονται. Εγώ την αλήθεια θα σου λέω πάντα. Η αλήθεια είναι μία. Δεν έχω καταλάβει Χριστό. Εντάξει. Μου δείχνει φάτσα φόρα έναν απατεώνα, μια απιστία, ένα ψέμα, κάτι τέτοιο. Μου δείχνει ότι θα αλλάξει μάλλον η κατάσταση μέσα σε ένα παρεδώσε. Μπορεί αυτό το παρεδώσε να είναι μέσα στο σπίτι, να είναι στο περιβάλλον σου, να είναι και κάτι του τύπου συνεργασία, επαγγελματικό και τέτοια πράγματα. Πιο πολύ νιώθω ότι είναι τύπου σχέση. Εντάξει, δεν είμαι και σίγουρη. Ψέματα να μην σου πω. Βλέπω ότι υπάρχει μια αλλαγή, βλέπω κάτι που υπάρχει κάτι που τελειώνει. Ίσως να τελειώνει ακριβώς επειδή αποκαλύφθηκαν κάποια ψέματα, κάποια πιστεία, κάποιο τέλος πάντων πισόπλατο μαχαίρωμα, ίσως κάποιος να πήρε τις γνώσεις του ή να κρύβει πράγματα για κάποιο θέμα. Ίσως τέλος πάντων αυτή η κατάσταση να προκαλεί κάποιες αλλαγές. Μπορεί να είναι θέμα τέλους, μπορεί να είναι και θέμα αλλαγής. Δηλαδή, για παράδειγμα, έμαθε το αγόρι μου ότι εγώ συναντήθηκα με τον πρώην μου και τα πράγματα αλλάξανε. Ή γιατί σκοτωθήκαμε και χωρίσαμε, ή γιατί δεν μου μιλάει, ή είναι στραβωμένος, ή δεν ξέρω και εγώ τι. Κατάλαβες, βλέπω ότι άλλαξε μια κατάσταση. Στην οποία όμως δεν υπήρχε και η απόλυτη διάβγεια, κατάλαβες. Δηλαδή, μπορεί να υπήρξε για κάποιο άτομο που έβαλε λόγια στην καλύτερη των περιπτώσεων. Γιατί για πολλούς υπήρξε και το τρίτο άτομο που σου λέω, εντάξει. Λοιπόν, αυτή την περίοδο βλέπω στη ζωή σου μια καινούργια αγάπη ξεκινά. Κάπως μου λέει ότι τώρα στο παρόν
κάπως μπαίνει το νερό στα βλάκι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι φάση. Θέλω μερικά τοξοτάκια να προσέχετε αυτή την περίοδο, ειδικά άμα είστε μπλεγμένα σε τέτοιες ιστορίες που βλέπω εγώ εδώ πέρα, να έχετε λίγο το νου σας. Δεν είναι de facto αυτό που θα σας πω, αλλά δεν τόσο πρόληψη. Το νου σας όσον αφορά την, ειδικά αν παίζει σεξ, την, πώς το λένε ρε παιδιά, μην μείνετε έγκυος τέλος πάντων, κοριτσιά και αγόρια επίσης. Το νου σας, αντισύλληψη, αυτό ήθελα. Το νου σας λίγο στην αντισύλληψη, γιατί ναι μεν βλέπω ότι κάτι ανθίζει, κάτι γεννιέται, κάτι συμβαίνει με την καρδιά σου και φοβάμαι να μην συμβαίνει και κάτι με την κοιλιά σου. Ξαφνικά, κατάλαβες, και έχουμε θέματα μετά με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω γύρω με αυτή την κατάσταση, τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά το σύντομο μέλλον σου ρε τοξότη, εγώ θα συνεχίσω να τα λέω όπως τα λέω. Σου είπα από την αρχή δεν έχω βγάλει άκρη, συνεχίζω να σου το λέω, να είστε εξηγημένοι. Αλήθεια τοξοτάκια, σας παρακαλώ, πείτε μου λίγο στα comments, μην τραπείτε, πείτε τα για κάποιο φίλο σας. Πείτε τα για κάποια φίλη σας, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Πείτε τα λίγο γενικά. Πείτε τα λίγο. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Πείτε μου τι σημαίνει. Θα σκάσω. Λοιπόν, στο σύντομο μέλλον το ξότι. Κουλά πράγματα σημαίνουν, ρε πουλάκι μου πάλι. Πω, 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 πω. Δηλαδή, τέλος πάντων. Άκου τι βλέπω. Βλέπω ότι θα έχεις χαρές. Έχεις μικρές χαρές. Έχεις πράγματα που λαμβάνεις από κάποιες καταστάσεις. Μπορεί να λαμβάνεις και την εκτίμηση από κάποια άτομα. Το θέμα είναι ότι κάτι βρωμάει. Το ξότι. Κάποιος, μάλλον, κυκλοφορεί ένας απατεώνας ανάμεσά σας εκεί. Θες να είναι στο γραφείο, θες να είναι στην προσωπική σου ζωή, θες να είναι στο σπίτι σου μέσα. Νομίζω ότι υπάρχει κάποιος απατεώνας γύρω σου, κάποιος που σε κάνει να πιστεύεις πράγματα, μάλλον να πιστεύεις ότι τα πράγματα είναι κάπως και τα πράγματα είναι κάπως αλλιώς νομίζω. Ή έχεις μπει σε μια διαδικασία που θεωρείς ότι κερδίζεις κάποια πράγματα, ενώ στην πραγματικότητα παίρνεις μέρος σε μια μάχη η οποία στο τέλος θα έχει μόνο θύματα. Το ξότι. Το ξότι. Αυτό μου θυμίζει, ας πούμε, και για κάποιους, ας πούμε, ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο άτομο στη δουλειά σας που μπορεί να είναι και ανώτερος από εσάς, αλλά δεν είναι και απαραίτητο. Εντάξει. Που μπροστά σας μπορεί να λέει: πω, πω, βρε, βλαμπία μου, που είσαι η καλύτερη νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο. Πω, πω, όλοι σε θαυμάζουμε, ξέρω εγώ, και μπύρι, μπύρι. Και από πίσω σου, σου τα σουσούρνει διάφορα, ας πούμε. Λοιπόν. Σίγουρα υπάρχει κάποια ενέργεια στη ζωή σου αυτή την περίοδο, είτε μεταφράζεται αυτή σε κάποιον άνθρωπο, είτε μεταφράζεται σε μια κατάσταση, είτε μεταφράζεται σε πράγματα που μόνη σου ή μόνο σου σκέφτησε. Σίγουρα πάντως υπάρχει μια ενέργεια στη ζωή σου, η οποία κουβαλάει μια νταρκύλα. Πώς θα το πω εγώ τώρα αυτό, μια σκοτεινιά, κάτι που θα προκαλέσει μάλλον στο μέλλον προβλήματα, φίλοι μου. Ή φίλε μου. Βλέπω ότι περιμένεις να λάβεις κάποια όμορφα πράγματα από μια κατάσταση, τέλος πάντων, για να το θέσω χοντρικά. Για κάποιους όπως σας έχω πει είναι κατάσταση μέσα στη σχέση και μάλιστα μπορεί να είναι και με τρία άτομα, όμως βλέπω ότι είτε εσύ κάπως αυταπατάσαι, είτε υπάρχει κάποιος γύρω σου, το νιώθω πολύ αυτό για αρκετούς παιδιά από εσάς, που εμφανίζει τις καταστάσεις με έναν διαφορετικό τρόπο από ό,τι στην πραγματικότητα είναι. Να το ξέρετε αυτό, εντάξει, και να έχετε το νου σας. Για κάποιους θα υπάρξουν ψιλοκαυγάδες στο σύντομο μέλλον, αλλά νομίζω ότι περισσότερο θέλει να μας πει αυτό που σου λέω τόση ώρα. Υπάρχει ένα άτομο που πρέπει να προσέχεις, να ξέρεις. Εντάξει, δεν έχει τις καλύτερες προθέσεις. Θεωρώ ότι έχει εγωιστικά κίνητρα, μπορεί να είναι ένα άτομο που γουστάρει να ανακατεύεται ή να ανακατεύει τις καταστάσεις και γενικά σε έχει και από κοντά. Αυτό είναι που με απασχολεί, ότι εσύ περιμένεις πράγματα από αυτό το άτομο, εντάξει. Οπότε έχει τον νου στο ξωτάκι μου. Καταλαβαίνω ότι τα νέα δεν είναι τα πιο τέλεια και όμορφα και απίστευτα που είχα να σου πω, τέλος πάντων, ever. Αλλά εγώ αυτό που μου λένε θα σου πω. If it's meant to be, it's meant to be, με την έννοια ότι άμα θέλουν αυτό να σου πω, αυτό θα σου πω τέλος, ρε παιδί μου, μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Εντάξει, ελπίζω να σου άρεσε
Ελπίζω να έπεσα μέσα. Δεν είμαι και πολύ σίγουρη. Περιμένω να μου κάνεις comment, το ξέρω ότι πραγματικά, δηλαδή, αυτή τη στιγμή το sanity μου εξαρτάται από σένα, οπότε κάνε ένα comment, επίσης κάνε ένα like, ένα subscribe ή ένα share και μην ξεχάσεις να πατήσεις το κουδουνάκι για να σου έρθει η ειδοποίηση για το επόμενο σου Energy Focus, εντάξει, φίλα και πολλά, bye!